Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Τζόναθαν. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι στο κανάλι μου. Δίπλα βλέπετε το καινούργιο επεισόδιο Γύρω Τρίπ που ανέβασα σήμερα στο κανάλι μου. Οπότε αν δεν το έχετε δει, ήδη μπείτε και τσεκάρετε το. Σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο. Κάτι το οποίο είναι λίγο πιο. Μιλάω σαν φίλος προς φίλο σε εσάς, γύρω από θέματα τα οποία έχω επιλέξει να αναλύσω γιατί έχω κάποια εμπειρία. Ας πούμε, και θεωρώ ότι αν κάποιος μπορούσε πριν χρόνια να έρθει να μου τα πει, θα ήμουν πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί θα είχα γλιτώσει πολύ χρόνο, πολύ στρες, πολύ αδιέξοδο στη ζωή μου, και γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω. Γι' αυτό λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει να συνεχίσω να το κάνω μετά από το σημερινό βίντεο, θέλω πάρα πολύ να μου το πείτε κάτω στα σχόλια και με ιδέες που ίσως θα θέλετε να αναλύσω ή οτιδήποτε σκέφτεστε. Σήμερα έχω επιλέξει να μιλήσω για τις ανθρώπινες σχέσεις και πιο συγκεκριμένα για τις ερωτικές σχέσεις. Καθώς είμαι ένα άτομο που από τα 16 μου βγαίνω από σχέσεις με άτομα πολύ μεγαλύτερη ηλικία από μένα, γιατί αυτά προσέλκυε, αυτό έτυχε, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτές τις σχέσεις τις οποίες έχω βγει. Αλλά αυτό που έχω μάθει περισσότερα πράγματα είναι τον τελευταίο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο που ήμουν single. Γιατί ξαφνικά είχα εμένα, είχα τον Τζόναθαν στο επίκεντρο και κοιτούσα να κοιτάω πίσω τον Τζόναθαν. Και έτσι στην ουσία έμαθα να. Ποια είναι τα πράγματα που με ικανοποιούν, ποια πράγματα είναι που πρέπει να βάζω προτεραιότητα στην καθημερινότητά μου για να είμαι εγώ χαρούμενο. Γιατί εννοείται ότι αυτό με ενδιαφέρει. Και το λάθος που έκανα, και ελπίζω να μην κάνατε εσείς, ή αν το κάνετε, ίσως να το αλλάξετε από σήμερα, ήταν το ότι στις προηγούμενες σχέσεις μου κοιτούσα πάρα πολύ να ικανοποιώ τον σύντροφό μου. Το οποίο είναι υπέροχο, δεν λέω να μην το κάνετε, εννοείται, και εγώ το κάνω ακόμα. Απλά αυτό που έκανα και ήταν λάθος ήταν ότι ξεχνούσα τον εαυτό μου απ' έξω. Οπότε καταπατούσα τις δικές μου ανάγκες, τις άφηνα στην άκρη για να ικανοποιήσω τον άλλον. Ενώ εδώ πέρα θέλει μια ισορροπία. Και εν τέλει, αφού έμπαινα σε σχέση και ικανοποιούσα και όλα πήγαιναν τέλεια, μόλις έφυγε ο ενθουσιασμός και έμπαινε σε μια ρουτίνα, μια καθημερινότητα με τη σχέση, είχε χτιστεί πάνω σε κάτι που δεν ήταν σωστό, ήταν ψεύτικο, γιατί δεν ήμουν εγώ. Ήταν ένα κομμάτι μου μόνο. Ενώ αν θες μια σχέση η οποία θα είναι πολύ δυνατή και ισχυρή από την αρχή και να μην τελειώσει ποτέ, θα πρέπει να έχεις όλο σου το είναι μέσα. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Με το να έχεις και εσένα επίκεντρο στη σχέση. Να μπορείς να είσαι ανεξάρτητος από την κοπέλα σου, από το αγόρι σου, οτιδήποτε είναι αυτό. Εξωγήινος, ξέρω εγώ. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το να επενδύεις χρόνο σκεπτόμενος και μαθαίνοντας καλύτερα τον εαυτό σου. Οπότε βοηθάει, εμένα βοήθησε πάρα πολύ ο χρόνος που είχα όταν ήμουν single και κατάφερα, ας πούμε, να δω όντως πού ήμουν λάθος. Γιατί πριν από αυτό μπαίνω, έβγαινα από σχέσεις και δεν προλάβαινα ποτέ να σκεφτώ τι πήγε λάθος, τι πήγε σωστά, γιατί κατευθείαν έμπαινα σε μια καινούργια σχέση και τα δεδομένα άλλαζαν. Οπότε έμαθα να κοιτάω προς τα μέσα και να κοιτάω, όπα Τζόναθαν, σε ικανοποιεί πάρα πολύ το να κάνεις γυμναστική κάθε μέρα. Ενώ μπορεί να καταπατούσα αυτή την ανάγκη για να ικανοποιήσω την κοπέλα μου και να πηγαίνουμε για ψώνια. Δεν το έκανα, αλλά απλά έφερα ένα παράδειγμα, αυτό μου ήρθε πρώτο. Καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ, έτσι. Οπότε από εδώ και πέρα, στις σχέσεις σας προσπαθείτε να βάζετε όλο σας το είναι μέσα στη σχέση. Να είστε και μαζί, αλλά και ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον. Και εγώ το λέω τώρα σαν το αγόρι της σχέσης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την κοπέλα. Και η κοπέλα πρέπει να έχει τις δικές της ανάγκες, τα δικά της πιστεύω και πράγματα τα οποία αγαπάει, και να τα κάνει ανεξάρτητα από τον άλλον. Και αν συμπίπτουν αυτά, ακόμα καλύτερα. Έτσι. Αυτό ήταν το ένα που ήθελα να περάσω. Και το δεύτερο είναι πώς να βρεις την κοπέλα, το σύντροφο των ονείρων σου και να παραμείνει. Πώς θα γίνει αυτό, παιδιά? Θα γίνει με το να έχεις τον προορισμό για σένα καθαρά. Ένα προορισμό. Για παράδειγμα, ο δικός μου προορισμός είναι να φτιάξω ένα κινητό γυμναστήριο με το βανάκι μου, να γυρίσω τον κόσμο, να φτιάχνω βιντεάκια, να εμπνέω κόσμο, να βοηθάω κόσμο. Αυτό είναι καθαρά χτισμένο γύρω από μένα. Είναι δικιά μου ανάγκη και δικιά μου επιλογή. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Αυτός είναι ένας προορισμός που είμαι μόλις τώρα. Εγώ με τα χίλια κοιτάω αυτόν τον προορισμό και βάζω πλώρη προς τα εκεί. Δεν κυνηγάω τη σύντροφο, κυνηγάω τον προορισμό. Και κυνηγώντας τον προορισμό, ο οποίος εκφράζει εμένα και ικανοποιεί εμένα, εξασφαλίζω
τη δικιά μου ψυχική, συναισθηματική υγεία να είναι εδώ. Γιατί ικανοποιώ συνέχεια τη δικιά μου ανάγκη. Και τι θα συμβεί κυνηγώντας τον προορισμό αυτόν, θα προσελκύσω τα σωστά άτομα. Θα προσελκύσω τα σωστά άτομα, το ξαναείπα για να δώσω έμφαση. Έτσι, οπότε και οι σωστοί φίλοι θα έρθουν κάνοντας πράγματα για να φτάσεις στον προορισμό σου. Αν εγώ γουστάρω να πηγαίνω αναρρίχηση, για μένα, πηγαίνω μόνος με για αναρρίχηση, αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα στην αναρρίχηση. Και εκεί πέρα μπορεί να γνωρίσω και τον κολλητό μου, αλλά μπορεί να γνωρίσω και την κοπέλα μου, γιατί ξαφνικά, τσουπ, έχουμε ήδη ένα κοινό ενδιαφέρον. Και από εκεί προκύπτουν όλο και περισσότερα, γιατί μιλάς, γνωρίζεσαι και δουλεύει το πράγμα. Προχωράει, πώς το λένε. Θα ερωτευτείς, θα παντρευτείς, αλλά κοίτα να έχεις έναν προορισμό. Ωραία. Οπότε, εμένα βοήθησε να βρω τον προορισμό μου ενώ ήμουν single. Εσένα μπορεί να είναι κάτι εντελώς άλλο, αλλά σκέψου να έχεις προορισμό για σένα προσωπικά. Έτσι. Οπότε, έτσι θα εξασφαλίσεις και να έχεις τους καλύτερους φίλους με τους οποίους έχεις χημεία, επικοινωνία και τη σύντροφο με την οποία έχετε κοινά και μπορείτε να περνάτε ποιοτικό χρόνο μαζί και πραγματικά να περνάτε ωραία και να ερωτευτείτε, φίλε. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Τέλος, για να κλείσω το βίντεο, είναι η επικοινωνία. Ωραία. Βρήκες τη σύντροφο. Όλα τέλεια. Κυλάει υπέροχα. Τρελή χημεία. Το σεξ είναι καλό. Φίλε, κάνουμε εδώ. Τη σηκώνω, την κάνω, την πετάω. Κάνουμε αναρρίχηση. Τρέχουμε μαζί. Βγαίνουμε για καφέδες. Μιλάμε. Αλλά πόσο συντηρείς. Και εδώ είναι ένα άλλο πολύ δύσκολο κομμάτι. Δεν είμαι γκουρού, δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Μοιράζομαι εμπειρίες. Το θυμίζω. Ωραία. Αν θες να γράψεις το hate comment, γράψε το. Είσαι βασιλιάς του πληκτρολογίου. Και μπράβο σου. Στα αρχίδια μου. Λοιπόν, anyway. Επικοινωνία. Ωραία. Εγώ μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχω ανάγκη το άτομο απέναντί μου να μου λέει «Σ' αγαπώ» με μία λέξη. Αλλά εγώ να μην μπορώ να εκφράσω σ' αγαπώ με λέξη, αλλά να το εκφράσω με πράξεις. Αλλά το άλλο άτομο να μην μπορεί να το εισπράξει. Οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχουμε δύο άτομα τα οποία στην ουσία θέλουν το ίδιο, αλλά με τον τρόπο από τον οποίο εκφράζουν, περνάνε έτσι δίπλα ο ένας από τον άλλον. Δεν συναντιόνται ποτέ. Το οποίο τι κάνει, δημιουργεί προβλήματα στη σχέση. Ενώ αν έλεγες απλά, ρε φίλε, απλά θέλω να μου λες αγαπώ. Δεν θέλω να μου χτίζει ένα άγαλμα στον κήπο. Που γι' αυτό μπορεί να σημαίνει να σ' αγαπώ. Καταλαβαίνεις έτσι. Οπότε αν μάθεις ποια είναι η ανάγκη σου, η δικιά σου, καταλαβαίνετε ότι πάλι επενδύω χρόνο σε μένα. Επενδύω χρόνο στο τι είναι αυτό που ικανοποιεί μένα και πώς εξασφαλίζω τη δικιά μου ικανοποίηση για να μπορώ να το επικοινωνήσω προς τα έξω. Οπότε ξανά σκέψου τι έχω ανάγκη εγώ σαν άτομο και τι έχω ανάγκη εγώ από τον σύντροφό μου. Έχω ανάγκη να επικοινωνούμε, να μιλάμε μαζί. Οπότε, ξανά, μάθε να επικοινωνείς αυτό που έχεις ανάγκη για να μην γίνεται αυτό. Και να περνά το ένας την ανάγκη του άλλου χωρίς να συναντιόνται ποτέ. Γιατί αυτό απλά θα είναι κρίμα. Γιατί μπορεί να έχεις βρει το άτομο μέσα από τον προορισμό που έχεις επιλέξει και όντως να μπορείτε να πορευτείτε σε αυτόν τον προορισμό μαζί, αλλά να μην ξέρεις να επικοινωνείς. Οπότε, γνωρίζοντας εσένα όλο και καλύτερα, και δουλεύοντας την ικανότητα του να επικοινωνείς από εδώ προς τα έξω αυτό που έχεις ανάγκη, παιδιά, καλά Στέφανα και καλά καλώς απογόνους, όλα αυτά που λένε και τα λοιπά, γιατί έτσι θα δουλέψει. Οπότε νομίζω πως θα το λήξω εδώ πέρα και δεν θα πω πολλά παραπάνω. Τελείωσε και το βίντεο από ό,τι βλέπω. Γι' αυτό κάντε εγγραφή, πείτε μου παιδιά αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και αν σας ενδιαφέρει πείτε μου και τι θα θέλατε να αναλύσω. Και αν μπορώ, εννοείται θα το κάνω. Αλλά δεν είναι εγγυώμαι, δεν είμαι ο Jesus. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και ελπίζω να σας βοήθησε. Καλή συνέχεια. Μικό, γεια! Yeah.